Καταιγιστικά ενώσων συμβαίνουν τα τελευταία 24 ώρα στη EuroLeague. Χθες οι 13 ομάδες μέτοχοι είχαν συνέλευση και μια μεγάλη συζήτηση στη Βαρκελόνη είχε μόλις ξεκινήσει, η οποία θα αλλάξει το μέλλον της διοργάνωσης. Η συνέλευση της Τρίτης ήταν η συνέχεια αυτής της Δευτέρας, όπου οι ομάδες συνάντησαν τον διευθύνοντα σύμβολο Τζόρντι Μπερντομπέου και μίλησαν για τα σημερινά δεδομένα της διοργάνωσης. Ο Μπερντομπέου δεν είναι πλέον μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και γι' αυτό δεν ήταν παρός στην τελευταία συνάντηση. Υπήρξε μεγάλη ένταση κατά τη διάρκεια της σύσκεψης, αφού οι αποφάσεις ήταν καθοριστικές για το μέλλον του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Χρειαζόταν μια απλή πλειοψηφία στην ψηφοφορία που έγινε σχετικά με τον Μπερντομπέου και τελικά ήρθε κάτι που τον διώχνει από τον προεδρικό φόκο. Οι τρεις ισπανικές ομάδες, Ρεάλ, Μπαρτσελόνα και Μπασκόνια, ενώ και η Φενέρμπαχτσε, ήταν αυτές που έφεραν έντονες αντιρρήσεις στις υπόλοιπες και εξέφρασαν τη στήριξή τους στον νυν επικεφαλή. Μάλιστα, ζήτησαν την αλλαγή καταστατικού, ώστε η απόφαση να πάρθει με πλειοψηφία κατά 2/3. Όμως τα πράγματα είναι ξεκάθαρα και δεν τίθεται ζήτημα. Η απόφαση δεν αλλάζει, καθώς συστήθηκε μια επιτροπή που είδε εν μέρους του Μπερντομπέου ότι θα αποτελεί παρελθόν, χρεώνοντάς του τα όσα συμβαίνουν σε οικονομικό επίπεδο και την αιμορραγία των ομάδων, αφού τα έσοδα είναι ελάχιστα. Επιπλέον, σήμερα εγκρίθηκε και το Big Four των λογιστικών εταιριών που θα μπουν στη EuroLeague και θα ξεσκονίσουν μέχρι τελευταίο ευρώ το τι συνέβη όλα αυτά τα χρόνια. Ασφαλώς ο κλαίος σφίγγει με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Με μια πρόταση όλα αυτά, Μπερντομπέου out.